Η αγορά των γαλλικών φρεγατών Μπελαρά και η ελληνογαλλική αμυντική συμφωνία αναβαθμίζουν γεωπολιτικά την Ελλάδα, έστω και λόγω τη πόντα λόγω του Αουκού. Αυτό που συμβαίνει σήμερα δεν αποτελεί προϊόν των προσπαθειών τη ελληνική κυβέρνηση, αλλά των γεωπολιτικών συγκυριών που ευνόησαν την Ελλάδα. Οι ΥΠΑ σαφέστατα αποφάσισαν να στραφούν στο μέτωπο του Ειρηνικού και δεν διαθέτουν πλέον δυνάμει για να ασχολούνται με την Μεσόγειο και με του Γάλλου εξοργισμένου μαζί του, προτιμούν να την αφήσουν σε αυτού. Έτσι, με πονηριά δεν θα χρειαστεί ποτέ να βρεθούν απέναντι στους Τούρκους, του οποίου πάντα ελπίζουν ότι θα του ξαναφέρουν πίσω στο δικό του άρμα. Η Αμυντική Συμφωνία Ελλάδα-Γαλλία προβλέπει την άμεση στρατιωτική συνδρομή τη Γαλλία προ την Ελλάδα και αντιστρόφω σε περίπτωση που υπάρξει επίθεση από τρίτη χώρα, ακόμα και αν αυτή η χώρα είναι μέσα στο πλαίσιο των συμμαχιών τους. Παράλληλα, η Ελλάδα θα παραλάβει σε ελάχιστο χρόνο τρει σημεία φρεγάτε μπελαρά με πλήρη εξοπλισμό αεράμινα και ανθιποφροχιακού πολέμου. Θα συνεργαστούν με τα μαχητικά ραφάλ, όπω και με τα εξυγχρονισμένα σε επίπεδο Viper F-16. Η Γαλλία έτσι καταφέρνει να βάλει σε εφαρμογή το δόγμα τη για αναξερτητοποίηση τη ευρωπαϊκή στρατηγική από τη ΣΥΠΑ. Να προσθέσουμε ότι δεν ήταν τυχαία η πρόσφατη έκθεση από το Μαξίμου, η οποία προέβλεπε την άνοδο τη Κίνα στην παγκόσμια ηγεμονία από το 2029. Αυτό σημαίνει πω το Μαξίμου γνώριζαν πως έπρεπε να αλλάξουν οι γεωπολιτικοί προσανατολισμοί της χώρας. Οι Γερμανοί δεν θέλουν τους Αμερικανούς πάνω από το κεφάλι τους, αλλά δεν θέλουν ούτε τους Γάλλους να έχουν την ηγεμονία της Ευρώπης. Θα έχει ενδιαφέρον το πώς θα χειριστεί η Γερμανία το ζήτημα αυτό τους επόμενους μήνες. Η ελληνική κυβέρνηση όλα αυτά τα καμουφλάρει υπό το πλαίσιο τη ευρωπαϊκή ενδυνάμωση, αλλά ουδέμια σχέση έχει με την πραγματικότητα. Γνωρίζουν πω με το δρόμο που ακολουθούσαν προ ΥΠΑ, η τύχη τη χώρα το όδευε προ ο μέλλον, διότι οι Αμερικανοί έχουν δείξει πω το μόνο που καθορίζει τι αποφάσει του είναι τα συμφέροντά του.